Η αδράνεια στην οποία έχει περιέλθει ο Αναγκαστικό Συνδέσμο Διαχείριση Αποβλήτων, όπω αναφέρθηκε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τον τρόπο και τον καθορισμό του κόστου διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, βρέθηκε στο στόχαστρο. Κριτική στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα τη Δευτέρα. Η Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου και επικεφαλή τη Παράταξη Ιωάννηνα 2023, Τατιάνα Καλογιάννη, ήταν εκείνη που επέλεξε να τοποθετηθεί εκτό ημερήσια. Με μια τοποθέτηση που έμοιαζε περισσότερο με εισήγηση, ωστόσο σε συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου. Από τη στιγμή όμω που το όργανο δεν συνεδριάζει, επί τη ουσία η κυρία Καλογιάνη χρησιμοποίησε το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου για να ασκήσει την κριτική τη προ το Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή, επισημένοντα βασικά στοιχεία που ενώ θα έπρεπε όπω είπε να έχουν ήδη συζητηθεί, δεν έχουν καν μπει στη διαδικασία αυτή. Η κυρία Καλογιάνη περιέγραψε σε αδρέ γραμμέ τη ζωφερή κατάσταση με τη διαχείριση απορριμμάτων στη χώρα με την Ήπειρο να έχει κάνει σημαντικά βήματα τα προηγούμενα χρόνια. Όμω, πλέον οι αποφάσει έχουν καθυστερήσει και αυτό έχει σοβαρέ επιπτώσει στην καθημερινότητα των Ήπειρωτών. Θα έχει όμω και στο άμεσο μέλλον με την αναμενόμενη εκτόξευση του κόστου διαχείριση. Η επίσπευση για την ολοκλήρωση και έγκριση του ΠΕΣΔΑ Ήπειρου. Δεύτερον, η θέση σε κανονική λειτουργία των τριών χιτή με τι επεκτάσει του. Τρίτον,. Η μετατροπή της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ΜΕΑ υπήρου σε μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης ΜΑΑ. Τέταρτον, ο έλεγχος για το πώς προχωράμε με τις μονάδες κομποστοποίησης άρτας πρέβεζας και θεσπρωτείας, κατασκευαστικά, αλλά και την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί, γιατί αυτό επηρεάζει άμεσα όλους τους συνδημότες μας. Πέμπτον, η επιτάχυνση των δράσεων για την κατασκευή από τους Δήμους μέλη μας, και για τη λειτουργία από το ΦΟΔΣΑ, του δικτύου δύο αποβλήτων, του δικτύου ανακυκλωσίμων τεσσάρων ρευμάτων, αλλά και των πράσινων σημείων. Και έκτον, φυσικά, η αποσαφήνιση της χρημοτοδότησης των νέων έργων με το προ προαπαιτούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Προράτα, με ταυτόχρονη ανάλυση επιπτώσεων, τόσο για το ΦΟΔΣΑ, όσο και για τους δημότες. Τέλος κατέθεσα την άποψή μου ότι πρέπει να καθιερωθεί συστηματική και τακτική ενημέρωση και επικοδομητική συνεργασία με τους Δήμους μέλη του ΦΟΔΣΑ, ώστε να γίνει καταρχάς αντιληπτό και στη συνέχεια ωφέλιμο για όλους, ότι ο ΦΟΔΣΑ μπορεί να αναλάβει συνολικά για όλους τη σύνταξη φακέλων και προτάσεων προς υποβολή και χρηματοδότηση από χρηματοδοτικά μέσα. Επί του θέματο, τοποθετήθηκε ο αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Χρυσοστόμου, που σημείωσε πω επί τη ουσία ο σύνδεσμο δεν λειτουργεί και αυτό πέραν των άλλων προκαλεί μια σειρά αλυσιδωτών προβλημάτων στην καθημερινή διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμου Σα πω από εδώ και πέρα δεν θα πάμε φθηνότερα, κ. Μάτζιο. Οι τιμέ θα ανεβαίνουν. Στην τελευταία σύνοδο που πήγαμε, στην τελευταία στην Αθήνα, όσοι μιλάνε για ογκώδη, όλοι μιλάνε για χρήματα. Είναι μια μπίζνα εκατομμυρίων που θα έρθει και στην πλάτη των δικών μα και στι δικέ μα πλάτε, γιατί και εμεί πολίτε των Ιαννίνων είμαστε. Όλα γίνονται με χρήματα σήμερα. Με την ιδιότητα και του μέλου του συνδέσμου, αλλά και του πρώην Αντιπροέδρου του ΔΣ, του Αναγκαστικού Συνδέσμου, ο Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα δεσμεύτηκε να υπάρξει ειδική συνεδρίαση για να καταγραφούν οι απόψει του Δήμου Ιωαννητών και να επικοινωνηθούν στον φορέα, προκειμένου να προωθηθούν, λέγοντα ωστόσο πω η νέα διοίκηση δεν παράγει έργο. Και εγώ θα έλεγα να ληφθεί και μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μα στην κατεύθυνση που θέλουμε να λειτουργήσει ο ΦΟΣΔΑ, διότι πραγματικά είναι αντικειμενικό το γεγονό ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ, από τη μέρα που εξελέγει, δεν παράγει έργο. Ο ΦΟΣΔΑ βρίσκεται σε μία αδράνεια. Άρα λοιπόν, τρία πράγματα επιγραμματικά θέλω να πω για να μην πλατιάσω. Προφανώ πρέπει να αποκατασταθεί μια συνεχή και αμφίτρομη σχέση μεταξύ του ΦΟΣΔΑ και των Δήμων. Πιο αναλυτικά αναφέρθηκε σε αυτό η κυρία Καλογιάννη. Δεύτερον, οφείλουμε να πληροφορηθούμε και να συνεργήσουμε και να κατανοήσουμε ΦΟΣΔΑ και Δήμοι και να ξεκαθαριστεί ποια αντικείμενα σε σχέση με τη σύγχρονη οκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων αφορούν το ΦΟΣΔΑ και ποια αφορούν του Δήμου.